Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η μεγάλη φωτιά στην Εύβοια που καίει συμπαγές Πευκοδάσος Νατούρα, το οποίο είναι καταφύγιο άγρια ζωής. Η φωτιά ξέσπασε τα ξημερώματα της Κυριακής σε δασική έκταση στην περιοχή Αγριλίτσα του Δήμου Δυρφίων Μεσαπίων Ευβοίας. Άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις πυρόσβεσης. Η πυροσβεστική ζήτησε να συγκεντρωθούν οι κάτοικοι των χωριών Σταυρός και Κοντοδεσπότη και να είναι έτοιμοι για προληπτική εκένωση αν κριθεί αναγκαίο, ενώ εκενώθηκε και το μοναστήρι Μακρυμάλης Παναγία Θεοτόκος. Ο καπνός από τη μεγάλη φωτιά στην Εύβοια έχει φτάσει μέχρι την Αττική και η οσμή καμένου είναι έντονη σε πολλές περιοχές της Αθήνας. Οι κάτοικοι της πρωτεύουσας από νωρίς το πρωί αντιμετώπισαν μια αποπνικτική ατμόσφαιρα λόγω του καπνού και της ζέστης. Μάχη και σε άλλα πυρήνα μέτωπα δίνουν οι πυροσβέστες σε όλη την Ελλάδα. Στην περιοχή Πρόδρομο του Δήμου Θήβας, στην περιοχή των Κινήρων στη Θάσο, στην περιοχή Κακόλακος Πογονίου Ιωαννίνων, ενώ υπό μερικό έλεγχο τέθηκαν οι φωτιές σε Σαμοθράκη και Αχαΐα που ανησύχησαν τους πυροσβέστες. Σύμφωνα με την ενημέρωση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, το τελευταίο 24ωρο έχουν ξεσπάσει 72 δασικές πυρκαγιές. Ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης ανακοίνωσε ότι από τις 15 Ιουλίου σήμερα εκδηλώθηκαν 1.302 πυρκαγιές, ενώ πέρυσι το ίδιο διάστημα είχαν εκδηλωθεί 735. Και χαρακτήρισε ιδιαίτερα δύσκολες αυτές του Ημιτού, της Ελαφωνήσου και του Μαραθώνα.